διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση και κλιμάκωση μιας πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής, στο έδαφος μιας ανεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτήν την πολιτική έχουν συνυπογράψει πολιτικά τόσο η διοίκηση της περιφέρειας, που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, όσο και άλλοι συνδυασμοί που στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αστικά κόμματα. Ταυτόχρονα, σε πολιτικό επίπεδο, κυοφορούνται εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην αναδιάταξη του πολιτικού προσωπικού που διαχειρίζεται τα συμφέροντα της αστικής τάξης σε κεντρικό και περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Ενώ ταυτόχρονα θα εντείνονται τα πλαστά για το λαό μας διλήμματα για να μένει καλά κρυμμένη η στρατηγική σύγκληση ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτή η στρατηγική σύγκληση μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα δηλώνουν ότι θα ηγηθούν σε δίθεν προοδευτικά μέτωπα, της διοίκησης της περιφέρειας και αυτοδιοικητικών στελεχών, όπως ήταν ο Δήμαρχος κ. Μπουτάρης, αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε τον Απρίλιο, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο των βιομήχανων με τίτλο Θεσσαλονίκη Summit. Εκεί όλοι τους μαζί έστρωσαν πραγματικά κόκκινα χαλιά, τόσο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όσο και στα στελέχη της πρεσβείας των Αμερικάνων και του εδώ προξενείου. Απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συσπήρωσης προς τους εργάτες και υπάλληλους, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, προς τις γυναίκες, εργαζόμενες και άνεργες, που σηκώνουν πολλαπλά βάρη στη δουλειά και στο σπίτι, στη φροντίδα της οικογένειας. Ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά των εργατικών λαϊκών στρωμάτων που βρίσκεται στα σχολεία, στη μαθητεία, στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, σε χώρους δουλειάς και πρέπει να βγει μαχητικά στο προσκήνιο, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι κρίσιμο τώρα να σηκώσουμε ανάστημα, να διεκδικήσουμε την ανάκτηση των απολειών που είχαμε στα χρόνια της κρίσης, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, πραγματική στήριξη των ανέργων, μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και επιστημόνων. Να στηθούν και να ενισχυθούν εστίες αντίστασης στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα, οι νέοι και οι νέες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων να μην συνηθίσουμε στα λίγα, στις ελεημοσύνες, στους φραγμούς που μπαίνουν στη μόρφωση, σε όλες τις βαθμίδες, στη δουλειά με μισθό χαρτζιλίκι, στην ανασφάλεια. Να γυρίσουμε την πλάτη σε μια πολιτική που προωθήθηκε συστηματικά και από νέα ηλικιακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, η οποία όμως είναι αντιλαϊκή, ξεπερασμένη, δοκιμασμένη, οδηγεί στο να ζουν οι νέοι με χειρότερους όρους από τους γονείς τους. Να βάλουμε μπροστά τις μεγάλες σύγχρονες ανάγκες μας για όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα ανεβάζουν το επίπεδο ζωής και θα στηρίζουν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς απουσιάζουν σταθερά από τους προϋπολογισμούς της περιφέρειας, ενώ παραμένουν τις περισσότερες φορές ως τίτλοι σε κάποιον άξονα ή υποάξονα του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. Για παράδειγμα, εντοπίζονται μεγάλες ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Μελέτες γίνονται και οριμάζουν στα σιρτάρια μέχρι να κρυθούν ξεπερασμένες. Μετά από καθυστερήσεις χρόνων και αφού δεν υλοποιήθηκε το προηγούμενο Master Plan του 2003, προεκλογικά ανακοινώνεται η σύνταξη νέου για τα αντιπλημμυρικά του πολεοδομικού. Ο προϋπολογισμός για ολόκληρο τον άξονα του προγράμματος του περιφερειακού, στον οποίο εντάσσονται και τα αντιπλημμυρικά, είναι μία από τις 12 δράσεις, είναι της τάξης των 78 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ από τις προβλέψεις για τα απαραίτητα έργα. Το τεράστια σημασίας ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης και του προσεισμικού ελέγχου και ενισχύσεων απουσιάζει από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όσο και γενικότερα από το λεγόμενο ΕΣΠΑ και από τα τεχνικά προγράμματα των περισσότερων Δήμων. Οι όποιες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς είναι αποσπασματικές, ελάχιστες μπροστά στις μεγάλες ανάγκες, δεν εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σύγχρονο ολοκληρωμένο σχέδιο και τις περισσότερες φορές χρυσοπληρώνονται 2 και 3 φορές για να πλουτίζουν οι γνωστοί μεγαλοεργολάβοι από την κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή τους. Παραδείγματος χάρη,
το πρόγραμμα της περιφέρειας με τον τίτλο «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος από τις ανάγκες σε ελεύθερους χώρους, πράσινο, στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται ως κοσμογονία από την περιφέρεια και δοξάζεται από τους δημάρχους, προβλέπει για το Δήμο Θεσσαλονίκης, εκτός των άλλων, ορισμένες αναπλάσεις πάρκων, όπως του Αγίου Θεράποντα στην 4η Δημοτική Κοινότητα, του Χώρου Πρασίνου στην Παπαναστασίου με Βούλγαρη και σε κάποια άλλα σημεία της πόλης. Θέτουμε το ερώτημα, εντάσσεται αυτό το πρόγραμμα, όπως και λοιπές μεμονωμένες παρεμβάσεις, σε ένα σχέδιο πραγματικής αναβάθμισης της υπηρεσίας πρασίνου, της τελέφωσης και χρηματοδότησής της από μόνιμους κρατικούς πόρους και σε ποιο ποσοστό καλύπτονται οι μεγάλες λαϊκές ανάγκες? Τι παρεμβάσεις θα χρειάζονταν για να αλλάξει πραγματικά η άσχημη κατάσταση με την απουσία ελεύθερων χώρων, με την τραγική αναλογία πρασίνου ανακάτοικο που καταγράφεται ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Γιατί αυτή είναι η δυνατότητα και η σύγχρονη ανάγκη, αυτή πρέπει να είναι η απέτηση και όχι ο συμβιβασμός με τα λίγα. Στην περιφέρεια, σε πρώτη γραμμή φιγουράρουν έργα για την επιχειρηματικότητα, όπως η άμεση και έμεση επιδότηση μεγάλων επιχειρήσεων με κονδύλια, προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για ληξιπρόθεσμη κατάρτιση και εργασία ανέργων, υποδομές που στηρίζουν επιχειρηματικά σχέδια, όπως επιτάσσουν οι επιδιώξεις των ομίλων και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στήθηκε φιέστα για την ολοκλήρωση του κόμβου K16 στη δυτική είσοδο της πόλης, ο οποίος εξυπηρετεί βασικά τη μετατροπή της περιφέρειάς μας σε μεταφορικό κόμβο και καλύπτει βέβαια έμεσα και ορισμένες λαϊκές ανάγκες. Βέβαια, το έργο ολοκληρώθηκε με πακτολό χρημάτων, στο διπλάσιο χρονοδιάγραμμα και απορρόφησε ένα πολύ μεγάλο τμήμα από τους πόρους του προγράμματος που κατευθύνονται γενικώς σε μεταφορικές υποδομές. Την ίδια στιγμή παραμένουν οξυμένα προβλήματα στο δυτικό δίκτυο όλων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειάς μας και εδώ πέρα στο πολεοδομικό. Παραδείγματος χάρη, παραμένουν προβλήματα στην εσωτερική περιφερειακή που έχει σχεδιαστεί για μικρότερους κυκλοφοριακούς φόρτους και τα δεδομένα λένε ότι θα αυξηθεί και άλλο η κίνηση με την ολοκλήρωση του μετρό, γιατί η ολοκλήρωση του μετρό θα συνδυαστεί με μέτρα περιορισμού της κίνησης γιοταχή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και βέβαια όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα έχουν παρατηρήσει ότι οι κόμβοι της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής και αυτοί δεν έχουν ολοκληρωθεί πολλά χρόνια μετά το τυπικό χρονοδιάγραμμά τους. Για όλα τα απαραίτητα έργα, όταν δεν προχωρούν ή κολλάνε, στείνεται ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών μεταξύ κυβέρνησης, φορέα υλοποίησης, εκάστοτε, περιφέρειας, δήμων, ΕΙΑΦ, αν μπλέκεται με τα δίκτυά της, και όλων όσων έχουν συμμετοχή άμεση και έμεση. Αυτό που είναι σίγουρο, γιατί όλοι ισχυρίζονται ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, είναι ότι όλοι αποτελούν τμήματα ενός κρατικού μηχανισμού που από τη μια δουλεύει ενιαία και αποτελεσματικά για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τσακίζοντας τις ζωές μας, και από την άλλη μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και ψάχνει δικαιολογίες όταν καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται οι απαραίτητες υποδομές. Φίλες και φίλοι, στα πλαίσια της αναζήτησης πεδίων για κερδοφόρες επενδύσεις από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ανεβαίνει διαρκώς στην ατζέντα της συζήτησης το ζήτημα του παραλιακού μετόπου. Διαβλέπουν προφανώς τα επιτελεία και οι οικονομικοί σύμβουλοι τη δυνατότητα μέσω της εγκατάστασης τουριστικών και εμπορικών χρήσεων, εγκατάσταση μαρίνων και λοιπόν, να διασφαλίσουν σημαντικά κέρδη τόσο οι μεγάλοι κατασκευαστές όσο και οι υπόλοιποι όμιλοι που θα εμπλακούν σε αυτό το σχέδιο. Χρόνια εγκατάληψης του μεγαλύτερου μέρους του παραλιακού μετόπου, εμπορευματοποίησης των περιοχών φυλέτων, άναρχης χωροθέτησης χρήσεων και μόλυνσης του θερμαϊκού έχουν οδηγήσει στην άσχημη κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η άσχημη κατάσταση χρήζει παρεμβάσεων. Αναμένουμε οπωσδήποτε τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του ειδικού χωρικού σχεδίου, όπου εκεί θα αποτυπωθούν σε πρώτη φάση οι πολεοδομικοί όροι, η χωροθέτηση χρήσεων κτλ. Επισημαίνουμε όμως σε αυτή τη φάση ορισμένα ζητήματα που πρέπει να είναι η πηξίδα όλων όσων θέλουν πραγματική αναβάθμιση προς όφελος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Καταρχήν χρειάζεται να διασφαλίζεται
η δωρεάν πρόσβαση και χρησιμοποίηση των υποδομών από το λαό. Ο σχεδιασμός αυτών να περιλαμβάνει χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού και όχι λίγες για αστάκτιστα μάτια. Οι παρεμβάσεις να κινούνται στη λογική της διεύρυνσης του δημόσιου χώρου και όχι πιθανού περιορισμού του με εγκατάσταση χρήσεων μεγάλων εμπορικών ή τουριστικών επιχειρήσεων, περίκλειστων μαρίνων και άλλων εγκαταστάσεων. Χρειάζεται ακόμα να προβλέπονται εκ των προτέρων μέτρα για τη χρηματοδότηση της συντήρησης, της λειτουργίας και στελέχωσης υπηρεσιών χωρίς επιπλέον φορολογική επιβάρυνση μέσω της τοπικής φορολογίας. Χρειάζεται να τηρηθούν χρονοδιαγράμματα, να αποφευθούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις και τα λεγόμενα πανοπρίκια στους εργολάβους και να αξιοποιηθούν πραγματικά οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και των Δήμων. Βέβαια, στα πλαίσια της αναρχίας της παραγωγής, της εμπορευματοποίησης της γης, της απουσίας ενός κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, δεν είναι δυνατόν να παράγονται έργα που να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις λαϊκές ανάγκες και ταυτόχρονα να μην αδειάζουν οι τσέπες μας από την άμεση και έμεση φορολογία. Οι επισημάνσεις μας και η τεκμηριωμένη κριτική που θα ακολουθήσει όταν έχουμε στα χέρια μας και τις τελικές προτάσεις χρειάζεται να αποτελέσουν ζητήματα διεκδίκησης, να αποσπάσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για την κάλυψη των αναγκών μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτέλεσμα της ιεράρχησης παρεμβάσεων και έργων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, της κατασκευής των έργων με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά και της λειτουργίας κρατικών επιχειρήσεων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είναι και η απαράδεκτη κατάσταση που ζήσαμε πριν κάποιους μήνες με την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης της ΕΙΑΦ, οι διαρκείς αναβολές στην ολοκλήρωση του μετρό και ο πακτολός χρημάτων προς τις κατασκευαστικές εταιρείες, η τραγική κατάσταση με τον ΟΑΣΤ, τα μεγάλα προβλήματα όταν εκδηλώνεται κάποιο έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Όσον αφορά την ΕΙΑΦ, η καθυστερημένη ένταξη του έργου ανάπτυξης της εγκατάστασης επεξεργασία νερού του Αλιάκμονα, που θα τροφοδοτήσει την πόλη στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν απαλλάσσει από τις διαχρονικές τους ευθύνες κυβερνήσεις και τοπική διοίκηση. Η σιριζέικη προπαγάνδα ότι στο έδαφος ενός συστήματος, στο οποίο το νερό είναι εμπόρευμα και η ΕΙΑΦ λειτουργεί με γνώμονα την καπιταλιστική κερδοφορία, αυτή δήθεν θα ασκούσαν φιλολαϊκή διαχείριση, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Αλήθεια, δεν γνώριζαν ούτε αυτοί την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ο αγωγός της Αραβισσού. Ειδικά για τον ΟΑΣΤ, το χάλι το οποίο παρέδωσαν οι προηγούμενοι και συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι από μόνο του κριτήριο καταψήφισής τους. Μνημείο πρόκλησης είναι να βγαίνουν στελέχη του οργανισμού και να δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούμε τη συγκοινωνία είμαστε τρελοί. Όσον αφορά το μετρό, κανένας πανηγυρισμός δεν χωράει. Τη στιγμή που όλο το έργο, τόσο η κεντρική γραμμή, όσο και οι επεκτάσεις, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν μελετηθεί αυτές, τόσο προς τα δυτικά, όσο και προς την Τούμπα. Ταυτόχρονα, στα έργα καταγράφονται του μετρό, καταγράφονται μεροκάματα πείνας της τάξης των 30 ευρώ, ιδιαίτερα στις υπεργολαβίες, μεγάλες μειώσεις μισθών διαχρονικά για τους υπόλοιπους, εργατικά ατυχήματα και άλλα. Αυτές ακριβώς οι σύγχρονες ανάγκες της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Οι μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς ήταν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του κόμματός μας, των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων με τη λαϊκή συσφύρωση. Θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και όλο το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας, αυτός είναι ο αγωνιστικός μας προσανατολισμός, με βάση των οποίων συγκρουστήκαμε με τη διοίκηση της περιφέρειας, αλλά και με παρατάξεις αντιπολίτευσης, οι οποίες συμφωνούν με τη διοίκηση στο βασικό και καθοριστικό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι όλοι τους συμφωνούν σε έναν δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του έχει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που μας έφερε έως εδώ, που οδήγησε στην καπιταλιστική οικονομική κρίση και τώρα σε μια μίζερη για το λαό μας ανεμική ανάπτυξη που έχει ως προαπαιτούμενα όλο το αντιλαϊκό μνημονιακό πλαίσιο, τους μισθούς πείνας, την ένταση της εκμετάλλευσης, τα τσακισμένα δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα παραμένει αβέβαιη και κυοφορεί την επόμενη κρίση.
Αυτό το γνωρίζουμε καλά στην περιοχή μας, όπου υπάρχει εμπειρία και από κλάδους και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανωδική αναπτυξιακή πορεία. Αυτή η ανάπτυξη δεν συνοδεύεται από πραγματική ανακούφιση. Πολύ περισσότερο με αναπλήρωση των τεράστιων οικονομικών απολειών των εργαζόμενων. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, ακόμα και για ειδικευμένους εργαζόμενους και για μισθωτούς επιστήμονες, ενώ σε κλάδους όπως ο τουρισμός, όπου εργάζονται δεκάδες χιλιάδες, τόσο κατά την καλοκαιρινή περίοδο όσο και γενικότερα, στην πόλη μας λειτουργεί αυτό όλη τη χρονιά, καταγράφονται συνθήκες εντατικοποίησης με δεκάωρα, δωδεκάωρα κτλ. Η μερική απασχόληση και η μισθή πείνας τσακίζουν κόκαλα σε κλάδους όπως το εμπόριο και ο επισιτισμός. Η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ μειώνεται με το σπάσιμο μιας θέσης σε 2 και 3. Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 200.000 περίπου αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας. Και βέβαια με τα διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας που έχουν ημερομηνία λήξης. Ακόμα και για εργαζόμενους, για τους οποίους είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή παραγωγικότητα, όπως είναι τμήματα της μεταποίησης, της ενέργειας, της πληροφορικής, των μεταφορών, το εισόδημά τους εξανεμίζεται από την άμεση και έμεση φορολογία, την εμπορευματοποίηση υγείας και παιδείας, τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική που έχει υπαγορευτεί και από τους δήθεν καλούς εργοδότες τους. Η φορολογιστία και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές τσακίζουν αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, ενώ όσοι διασφαλίζουν ένα καλύτερο εισόδημα είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν ατελείωτες ώρες με αυξημένο άγχος. Αποδεικνύεται στην πράξη από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά και από τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα αναπτυξιακών ευρωπαϊκών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, που καταγράφεται τόσο συνολικά για τη χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για την περιφέρειά μας σε επίπεδο Ελλάδας, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει βέβαια ορισμένες τρύπες, κατευθύνει ορισμένα ψίχουλα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα λεγόμενα αναπτυξιακά κονδύλια, που παρουσιάζονται σαν μάνα εξ ουρανού από δημάρχους, περιφερειάρχες και λοιπούς, προέρχονται από τη βαριά φορολογία των εργατικών και ευρύτερα λαϊκών στρωμάτων, τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, διοίκηση της περιφέρειας και παρατάξεις που στηρίχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, άλλα αστικά κόμματα, συμφωνούν στην ταχύτερη μετατροπή της περιφέρειάς μας σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια, αμερικανοανατολικών σχεδιασμών, επιχειρηματικών πλάνων, μεγάλων ομίλων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, σε άλλους κλάδους. Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί που καθιστούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρειά μας κόμβο αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, που φέρνουν πιο κοντά μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς της Βαλκανικής. Είναι οι σχεδιασμοί που αξιοποιούν τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής μας, παραδείγματος χάρη για τη διέλευση ενεργειακών αγωγών, όπως ο ΤΑΠ, για να πλουτίζουν τα ενεργειακά μονοπόλια, να προωθεί το ενεργειακό σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια ώρα η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία να χρυσοπληρώνει για τις ενεργειακές της ανάγκες, συνάνθρωποι μας να βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια και να μην έχουν ούτε να ζεσταθούν τώρα που είμαστε και για τα καλά στην καρδιά του χειμώνα. Πείρα υπάρχει και από την προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης στα Βαλκάνια, που στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα και οι συνδυασμοί τους. Από την περίοδο ανατροπής των σοσιαλιστικών χωρών και διαμερισμού της Ιουγκοσλαβίας από τους υπεριαλιστές, όταν επιχειρηματίες για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους μετέφεραν πρημοδοτούμενοι αδρά τις επιχειρήσεις τους στα Βαλκάνια, οδηγώντας σε συρρήκνωση την παραγωγική βάση και εργαζόμενους στην ανεργία. Φίλες και φίλοι, διοίκηση της περιφέρειας και συνδυασμοί που στηρίζονται από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα συμφωνούν και στην ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών, που η ουσία της βέβαια δεν είναι άλλη από όσα προαναφέρθηκαν και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Για την ουσία, κουβέντα δεν έχει πει η διοίκηση, που τώρα εμφανίζεται να διαφοροποιείται σχετικά με επίκεντρο το ονοματολογικό και να πρωτοστατεί σε καμπάνιες δήθεν για τη Μακεδονία μας. Ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού,
και είναι ένα σημείο στο οποίο θέλουμε να σταθούμε, συνεχίζοντας μια πολιτική που αποπροσανατολίζει από το Κύριο. Στηρίζει συλλαλητήρια που έχουν ένα σαφές τέτοιο στίγμα, εθνικιστικό, όπου εκεί αναπαράγονται ανιστόρητα συνθήματα του τύπου Μακεδονία μία και ελληνική. Απ' την άλλη, το ψάρεμα που κάνει Νέα Δημοκρατία στα θολά νερά του εθνικισμού δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ το άλοθη να παρουσιάζεται με το μανδύα του ψευτοπροοδευτισμού, να παριστάνει το αντίπαλο δέος στη μυσαλλοδοξία, τη στιγμή που εκτός των άλλων συγκατοίκησε χρόνια στην κυβερνητική καρέκλα, στις καρέκλες εδώ του Υπουργείου, με τους ακροδεξιούς και συντηρητικούς ΑΝΕΛ, δίνοντας και έτσι αβάντα στην εθνικιστική ρητορία. Η δικιά μας θέση χρειάζεται να αποτελέσει και κριτήριο για την υπερψήφιση του Συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης και βέβαια είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι απαράδεκτη για όλους αυτούς τους λόγους, γιατί ενισχύει το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και διατηρεί σημαντικά σπέρματα αλληλεκτροπισμού τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή από μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, βέβαια στη λογική τη γνωστή του Διέρη και Βασίλειου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το βασικό κριτήριο λοιπόν για την αξιολόγηση του κάθε συνδυασμού και υποψηφιότητας και στην περιφέρειά μας είναι πώς τοποθετείται στο καθοριστικό ζήτημα ανάπτυξη από ποιον και για ποιον, πώς τοποθετείται στην προώθηση υπεριαλιστικών σχεδιασμών σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, πώς τοποθετείται απέναντι στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα και στις ελλείψεις σε υποδομές και τομείς που επηρεάζουν καθοριστικά το επίπεδο ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Πάνω απ' όλα, αν στηρίζει μια πραγματικά ελπιδοφόρα προοπτική για τον τόπο μας, η οποία προϋποθέτει ριζικές ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας, οικονομίας και κοινωνίας που θα επιτρέψουν να ζούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης τόσο στο Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και στην περιφέρεια είναι στόχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, θα δώσει αέρα και δυναμική στη μάχη για μια καλύτερη ζωή. Θα κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί και έτσι θα ενισχυθεί η φωνή μιας πραγματικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν από κοινού κράτος, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμος. Γιατί και έτσι θα μπει πιο δυναμικά στο προσκήνιο η δυνατότητα και προοπτική μιας ανάπτυξης που θα είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που θα μπορέσει μέσα από ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο να απογειώσει την παραγωγή στους κλάδους όπου και τώρα συγκεντρώνεται σημαντική υποδομή στην περιφέρειά μας, που θα εξαλείψει την ανεργία και την ανασφάλεια και θα εξασφαλίσει ένα πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Στα πλαίσια αυτά, για παράδειγμα, μεγάλες και στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις που είναι τώρα και στην επικαιρότητα λόγω των εξελίξεων, όπως η Έλβο και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, όχι μόνο δεν θα απαξιώνονταν, αλλά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, να επεκταθούν, να απορροφήσουν και νέο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Με ισχυρό κουκουέ και λαϊκή συσπήρωση θα ενισχυθεί πάλι για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών με έργα, υποδομές και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας. Για προστασία του περιβάλλοντος, στη στεριά και στη θάλασσα, με ειδικά μέτρα και σχεδιασμό για το θερμαϊκό, με μέτρα για το περιαστικό δάσος του ΣΕΙΞΟΥ για την αντιπυρική του προστασία, για αντιπλημμυρικά έργα, όχι κομμένα και ραμμένα στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς κεντρικού κράτους, περιφέρειας και δήμων, αλλά επαρκή και επικαιροποιημένα, εντοπίζοντας ακόμα και περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Για να είναι το δομημένο περιβάλλον θωρακισμένο απέναντι στους σεισμούς που είναι συχνοί και στη χώρα μας συνολικά και στην περιφέρειά μας και ιδιαίτερα τα σχολεία, οι σχολές, οι χώροι συγκέντρωσης νεολαίας, για να σχεδιαστεί και να είναι υλοποιήσιμο στην πράξη και όχι στα λόγια ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που θα επιτρέψει να μην θρηνήσουμε θύματα αν χτυπήσει ο εγκέλαδος. Για να προχωρήσουν γρήγορα αναγκαία έργα όπως το μετρό και η επέκταση προς την Τούμπα και ταυτόχρονα να μην τα χρυσοπληρώνουμε άμεσα και έμεσα με την πολλαπλή φορολογία, τα ακριβά εισιτήρια, τα διόδια. Για αναβάθμιση των υποδομών παιδείας
και υγείας, απαιτώντας περισσότερα κονδύλια για αυτό το σκοπό και για το Δήμο και από την περιφέρεια. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής στέγης που να ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες χωρίς συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, λεγόμενες ΣΔΙΤ, που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος στις τσέπες μας, δίνουν τη διαχείριση των μονάδων σε ιδιώτες. Για χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, παιδικές χαρές που να μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ελεύθερων χώρων και πρασίνου με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμισή του. Για να μην έχουμε και τα φαινόμενα που υπάρχουν, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Νέα Παραλία. Για άμεση βελτίωση της κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες, με ενίσχυση των γραμμών, να πάρθουν τώρα μέτρα, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου, ένα πρόγραμμα επιδότησης του κόστους για τη μεταφορά των εργαζόμενων από και προς τη δουλειά. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και στην περιφέρεια, θα ενισχυθούν οι δυνάμεις που παλεύουν ενάντια στους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, για να ενισχυθεί μια προοπτική ειρήνης και συνεργασία στην περιοχή που απαιτεί σύγκρουση με τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων σε όλες τις χώρες. Για να μην μετατρέπεται η πόλη σε πρωτεύουσα της αμερικάνικης παρουσίας στη χώρα μας, όπως τις μέρες της ΔΕΦ, με πράκτορες να αλωνίζουν και μηχανές πολέμου να αράζουν στο Θερμαϊκό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καταλήτης, για να ενισχυθεί μια προοπτική αποτελεσματικής αντιπαράθεσης με την αντιλαϊκή πολιτική και την αστική στρατηγική και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η ενίσχυση της επιρροής του κόμματός μας παντού, που μπορεί να αποτυπωθεί και στις πολλαπλές εκλογικές μάχες του 2019, για να δυναμώσει η διεκδίκηση, η ελπίδα, ο στόχος της ριζικής ανατροπής. Η δική μας δέσμευση είναι ότι θα στηρίξουμε, θα προβάλλουμε τις ανάγκες του λαού μας και της νεολαίας στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και όσων την προωθούν και τη στηρίζουν. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό το δρόμο μπορούμε να συναντηθούμε με αρκετούς άλλους συναγωνιστές, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα, και αυτό θα εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.